Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή του Προεδρείου για τη συμμετοχή μου στη σημερινή ημερίδα. Θα πούμε μαζί τώρα δύο λόγια για τις προσβολές από τσιπήματα παρθρόποδα. Θα ξεκινήσουμε από τις αράχνες. Λοιπόν, δύο ήδη είναι στην Ελλάδα ικανά να προκαλέσουν συμπτώματα στον άνθρωπο. Αυτά είναι η μεσογειακή μαύρη χείρα, ή αλλιώς Black Widow, και η αράχνη καφέ ερημίτης ή φερά οικιακή αράχνη αλλιώς. Θα ξεκινήσουμε με την αράχνη καφέ ερημίτης. Για ποιο λόγο? Γιατί αρέσκεται να εντιμεί στα παλιά ρούχα, στις δουλάβες και στα σκοτεινά μέρη του σπιτιού. Θα πάμε λίγο ανάποδα στις εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις συστηματικές. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ σπάνια θα εμφανίσει κάποιος ασθενής συστηματικά συμπτώματα από την αράχνη καφέ ερημίτης και αυτά θα είναι πυρετός ρήγος ή κεφαλαλγία. Πολύ σπάνια παρατηρούνται επιπλοκές τύπου με αιμολυτικής ανεμίας, τροχοπαινίας ή διάκριση ενεργειακής πήξης. Και τα σημαντικότερα συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν από το τσίπημα της αράχνης αυτής είναι τα εξής. Είναι τοπικά συμπτώματα. Η αντίδρασή τους είναι συνήθως καθυστερημένη, δηλαδή ξεκινάει μετά από δύο ώρες και αυτό που σχηματίζεται είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα πάνω, μια κεντρική βλάβη με φυσαλίδα, η οποία μετέπειτα γίνεται μοραγική ή νεκρωτική. Αυτό το οποίο μας απασχολεί περισσότερο είναι η νέκρωση του δέρματος και των υποδόρων μυστών. Δείτε εδώ πέρα, είναι ένα ασθενής στην Αμερική, όπου μία ώρα μετά το δείγμα, η περιοχή στην οποία τσιπήθηκε ο ασθενής αρχίζει γίνεται και ανωτική και δυματώδης. Τρεις μέρες μετά, το δέρμα συνεχίζει να πεθαίνει, έχει επέλθει νέκρωση και του υποδόρειου ιστού. 9 μέρες μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν νευρωτικές αισθήσεις οι οποίες απαιτούν χειρουργικό καθαρισμό προκειμένου και έντονη αντιβιωτική αγωγή προκειμένου να εκπληρωθεί το τραύμα. Και τελικά που φτάσαμε 10 μήνες μετά, όπου χρειάστηκαν πολλαπλές μεταμοσχεύσεις δέρματος και πολύ, πολύ προσεκτικός και πισταμένος χειρουργικός καθαρισμός για να εκπληρωθεί το τραύμα. Η αντιμετώπιση λοιπόν του τσιπήματος αυτής της αράχνης συνοψίζεται στη φράση RISE. Κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ γιατί θα το δούμε και πιο μετά. RISE θα πει REST, ξεκούραση, ICE, παλοθεραπεία, compression, συμπίεση και elevation, ανύψωση του άκρου, συνήθως που συμβαίνει το τραύμα από το τσιπήμα της αράχνης. Εάν τώρα ο γιατρός παρατηρήσει ότι το σημείο στο οποίο τσιπήθηκε ο ασθενής αρχίσει να εμφανίσει συμπτώματα ανέκρωσης, λοιπόν, καλό θα είναι μέσα στις πρώτες 72 ώρες να χορηγήσει τα ψώνη, γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες, λοιπόν, έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Επίσης, σημαντικό είναι να τονίσουμε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη αναλυσία στον ασθενή. Και τέλος, όσον αφορά το τραύμα, είναι καλό να γίνεται νεαροποίηση των ιστών και αν χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος με τις κατάλληλες χειρουργικές ειδικότητες. Συνεχίζουμε τώρα με τη μεσογειακή μαύρη χείρα. Αυτό που απασχολεί κυρίως τον ιατρό λόγω της μεσογειακής μαύρης χείρας είναι το δίκτυο ότι στο δηλητήριό της υπάρχει η τοξίνη α-λατροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει επώδυνες μυϊκές κράτες. Πολλές φορές υπάρχει διαγνωστικό πρόβλημα και ο λόγος είναι γιατί συνήθως όταν η δράση αυτής της τοξίνης αρχίζει 30-60 λεπτά περίπου μετά το δείγμα, αρχίζουν και οι επώδυνες μυϊκές κράτες οι οποίες επιλέγουν κυρίως τους μεγάλους μυς. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι πολλές φορές εντοπίζονται στους μυς της κοιλιάς με αποτέλεσμα να νομίζουμε ότι έχουμε κάποια οξία κοιλία τύπου περιτονίτιδα ή άλλο οξία σκολικοειδίδα και να υπάρξει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Συστηματικά συμπτώματα είναι πολύ σπάνιο να εμφανιστούν καθώς ποτέ το δείγμα της αράχνης δεν είναι τόσο βαθύ ώστε να απελευθερωθεί η ικανή ποσότητα του δηλητήριό της. Τώρα η αντιμετώπιση συνοψίζεται πάλι στο RISE, ξεκούραση, παλοθεραπεία, συμπίεση και ανύψωση. Χρησιμοποιούμε αναλυτικά βενζοδιαζεπίνη ή οπιοειδή για να ανακουφίσουμε τον ασθενή. Δεν γνώριζα ούτε ίσω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κέντρο τη μαύρη χείρα και υπάρχει και για τη μαύρη χείρα τη Βορείου Ελλάδος. Λοιπόν, ωστόσο, με όποιο νοσοκομείο επικοινώνησε στην περιοχή Μακεδονία και Θράκη, δεν γνώριζα καν για αυτή την ύπαρξή του. Πάμε στο Σκορπιό. Ο Σκορπιό, λοιπόν, πέρα από ένα πολύ παρεξηγημένο ζώδιο, λοιπόν, είναι και ένα ανθρώποδο το οποίο αρέσκεται να βρίσκεται στι περιοχέ του σπιτιού, σε βράχου, κάτω από ξύλε, σκοτεινέ γωνίε. Η πρόληψή του έγινε στο να καθαρίζουμε σωστά τους οικιακούς μας χώρους, να ελέγχουμε τα ρηματά μας, παπούτσια, ρούχα, τσέπες κτλ. Και να χρησιμοποιούμε εντομοκτώνα, όχι για τον ίδιο το σκορπιό, γιατί κυρίως για τις τροφές, για τα ζωήφια με τα οποία τρέχει το σκορπιός.
Λοιπόν, τα συμπτώματα είναι κυρίως τοπικά, δηλαδή οι σκορπιοί που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο πολύ σπάνια θα προκαλέσουν συστηματικά συμπτώματα. Αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι ο έντονος πόνος, ο ασθενής σου δίνει την εντύπωση ότι σφαγάζει και αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί λόγω του δηλητηρίου του σκορπιού προκαλεί την υπερευαισθησία στο δέρμα. Μπορεί να έχει επίσης και συστηματικές εκδηλώσεις πολυνεργικού τύπου όπως ναυτία ή αδρενεργικού τύπου ταχυκαρδίας και οξύπνευμονικό ρυθμό. Αυτά συνήθως συμβαίνουν σε τσιμπήματα από σκορπιούς που έχουν να κάνουν με άλλες χώρες, δηλαδή της Βορειοκεντρικής και Λατινικής Αμερικής, την Αφρική και την Ασία. Μπορούμε να έχουμε και συμπτώματα από το νευρικό σύστημα. Τα πιο συχνά που μπορεί να εμφανιστούν είναι δυσκαταποσία και η διπλοπία. Πάλι όμως αυτό δεν συμβαίνει σε τσιμπήματα σκορπιού που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο. Τέλος, οι συχνότερες επιλογές που απασχολούν τους γιατρούς είναι η κυταρίτιδα και η ραπτομιόλυση. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε επίσης τα τσιμπήματα από σκορπιού πάλι συνοψίζεται στη φράση RISE για την αναλυσία. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε στον ασθενή αναλυσία. Πολλές φορές το έντονο άλογος δημιουργεί στον ασθενή έντονους μυϊκούς σπασμούς και καλό θέλει να χορηγήσουμε από την τοφλέβια οδό με τα ζολάμι, η οποία ελέγχει τους σπασμούς αυτούς. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε τώρα και στους πρότονες, στα τσιμπούρια, γιατί είναι ένα είδος ανθρώπου το οποίο φέρει πολύ σοβαρές τοξίνες, αλλά και είναι φορέας παθογόνων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παθήσεις, είτε όπως για παράδειγμα η βορελίωση, νόσος του Λάιμε και η πυροπλάσμωση. Οι τοπικές εκδηλώσεις που προκαλούν τα τσιμπούρια δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Το βαρύτερο πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει στον οργανισμό είναι ένα νεκροτικό έλκος το οποίο αντιμετωπίζεται με τοπικά αντιβιωτικά ή τοπικά κορτικοειδή. Η πρόληψη από τα τσιμπούρια είναι στο να αποφεύγουν την εξοχή θεωρητικά, πράγμα που είναι αδύνατο, ειδικά όταν ζει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Καλό θα είναι να έχουμε κόστα ζώα όπως οι σκύλοι και οι γάτες να φροντίσουν για την καθαριότητά τους, η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και τα εντομοποθητικά. Ιδιαίτερη προσοχή, όπως ανέφερε και ο συνάδελφός μου, την παιδιατρική πρέπει να δίνεται όταν αφαιρείται το τσιμπούρι από το δέρμα του ασθενούς. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Όπως επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τοπική αναλυσία, γιατί θα προκαλέσουμε στο τσιμπούρι να εκρίνει τις διάφορες τοξίνες και τα παθογόνα τα οποία έχει. Προφυλακτικά συστήνεται να δίνουμε για 5 μέρες από το στόμα του τοξικλίνη, το γνωστό σε όλους μας βιβραμισίν. Το επόμενο είναι τα κουνούπια, τα αγαπημένα των καρτίνων της Αλεξάνδρειας, τα οποία πέρα από την πόσο ενοχλητικά είναι στον ύπνο και τι ενοχλητική φαγούρα μας προκαλούν τους καλοκαιρινούς μήνες, ο γιατρός πάντα θα πρέπει να θυμάται ότι μπορεί να είναι φορείς επικίνδυνων παθήσεων όπως ο δάγιος πυρετός, ο ιός του δικού Νείλου, ο κίτρινος πυρετός. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι στην περιοχή μας κάποτε ήταν μείζον πρόβλημα η ελονοσία. Επομένως, για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, αυτό που για μένα είναι σημαντικότερο είναι η σωστή ενημέρωση των ασθενών και την πιθανότητα εμφάνισης πυρετού, κεφαλαγίας ή κάποιου ξανθήματος, το οποίο θα κατευθύνει τον ιατρό προς κάποια συστηματική πάθηση. Κοργή, ωραία. Για τις κοργίες τι να πούμε τώρα τελευταία και όλα στην ειδικευόμενη παθολογία, σας έχουμε πέσει θύμα του στο νοσοκομείο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προκαλέσουμε κάτι σοβαρό στον άνθρωπο. Η αντιμετώπιση είναι απλή, με κρέμες και τοπικά κορτικοειδή και φεύγουμε γύρω στις 10 μέρες μετά. Στις βέλες θα δώσουμε τιμητικά τη θέση τους στη σημερινή εργασία, γιατί παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικούς σκοπούς λόγω του φυσικά παραγόμενου επιπτικού τους της ιρουδίνης. Αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε σε γιατροί είναι το εξής, ότι επειδή υπάρχει αυτή η επιπτική ουσία, τα τραύματά τους κλείνουν δύσκολα, αιμορραγούν πολύ και χρειάζεται συμπιεστική περίδεση με ελαστικούς επιδέσμους και τοπικές αντιβιωτικές κρέμες προκειμένου να γίνει γρηγορότερα η επούλυση και να αποφύγουν τις δευτεροπαθείς βακτηριακές επιμολύνσεις. Πάμε στις γνωστές μέλισσες και σφίκες. Δεν θα πούμε πολλά. Όλοι γνωρίζετε πόσο πονάει όταν συμβαίνει μια μέλισσα ή μια σφίκα. Λοιπόν, το πρόβλημα έγινε με τους αλλεργικούς ασθενείς. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα γιατί προηγουμένως ο κύριος Κοντουτάσιος μας ανέλησε επισταμμένος τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης. Τέλος, άλλα πρόβλημα τα οποία μπορούν να μας απασχολήσουν είναι οι μύγες, οι ψήλοι, τα μυρμήγκια, τα σκαρτάρια και οι κάπιες. Η αντιμετώπιση είναι συνήθως τοπική.
είτε με παγωθεραπεία, είτε με τοπικά κρατικοειδή και ιδιωτικά. Και αν δούμε ότι οι βλάβες είναι μεγάλες, τότε δίνουμε αντισταμινικά από το στόματος αντιβιωτικά περός. Μόνο στην περίπτωση των ψήνων, για παράδειγμα, επειδή είναι φορείς του τετάνου, προτάμε τον ασθενή εάν έχει εμβολιαστεί ένα του τετάνου και αν όχι, προβαίνουμε εμείς τον εμβολιασμό τους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.